Μας στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βαγγέλης Λαμπάκης. Κύριε Λαμπάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαδαπούλα. Κύριε Λαμπάκη, βεβαίως το Δήμο Αλεξανδρούπολης μέχρι στιγμής οι εξελίξεις δεν τον αγγίζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον αγγίξουν άμεσα ή ότι οι συνέπειες της μετατροπής των σχολών αστιφυλάκων δεν επηρεάζουν πάρα πολύ και το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μα είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολλές φορές το αγγίξαμε και είπαμε ότι η Θράκη όταν πονάει σε ένα σημείο πονάει ολόκληρη. Η Αλεξανδρούπολη βλέπετε ότι δια του Δημάρχου της είναι συνεχώς στο σκήνιο στο θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα στο Δημότυχο, στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και να μην κινητοποιείται ο λαός της Αλεξανδρούπολης. Είναι αυτό που λέμε, η Θράκη έχει ιδιαίτερες ισορροπίες. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει ιδιαίτερη μορφολογία γενικότερη και δομή και επομένως πρέπει οι της Αθήνες να τη βλέπουν διαφορετικά. Αν όχι διαφορετικά, κύριε Παπαδόπουλο, τουλάχιστον ισομερώς να κατανοήσουν τα βάρη και να κοιτάξουν το θέμα αυτό της λαθρομετανάστευσης, να το λύσουν όχι πάνω στην πλάτη του Ψωριάρη, δηλαδή της Θράκης προκειμένου, γιατί να καθαρίσουν την Αθήνα. Όχι από 1.000 και 2.000. Ακούω και τους ασχολούμενους με την πολιτική προηγουμένως συνομιλητές σας, δεν είναι 1.500 και 2.000 που θα έρθουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη και κατά την λογική των πραγμάτων, εγώ πιστεύω ότι σε μήνες Δημότυχο, Ξάνθη και Κομωτινή θα φιλοξενεί γύρω στους 25 με 30.000 λαθρομετανάστες στα κτίρια αυτά τα οποία θα δημιουργηθούν και θα σχηματοποιηθούν έτσι ώστε να φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όταν έχει δυναμική φιλοξενία 900 δοκίμων αστιφυλάκων η Κομωτινή και 700 η Ξάνθη και 200 το Δήμο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θα δεκαπλασιαστούν. Επομένως θα πάμε στις 25.000. Ενδεχομένως θα επανέλθω το ζήτημα της δημιουργίας ενός κέντρου φύλαξης και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με ένα καράβι, κύριε Λαμπάκη. Το θυμόσαστε, το πλωτό. Το πλωτό. Όταν φώναζε λοιπόν εγώ και έλεγα προσέξτε τη Θράκη και τώρα κάποιοι που έρχονται και λένε ή δεν λένε, βλέπετε κύριε Παδόπουλο, ότι υπάρχουν πολιτικοί στη Θράκη οι οποίοι δεν μιλάνε καθόλου. Είναι δυνατόν μέσα σε τρεις μέρες όταν ένα τέτοιο θέμα αγγίζει όλο το λαό της Θράκης και την περιοχή μας και την υποβαθμίζει φάνταστα να μην μιλήσουν πολιτικοί. Εννοείται τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν εννοώ τίποτα απολύτως. Ποιους πολιτικούς εννοείται? Εγώ είπα αυτό που λέω, μιλάω για πολιτικούς οι οποίοι μιλάνε ή για αυτούς που μιλάνε και μιλάνε μόνο κομματικά. Την κομματική γλώσσα. Λοιπόν, να μάθουν ότι εμείς δεν μιλάμε κομματικά στον αυτοδιοικητικό χώρο, ότι είμαστε ο μοναδικός θεσμός που είμαστε κοντά στον πολίτη και στο δημότη και ότι αύριο εκεί στο συναλλητήριο της Κομωτινής στην Κυριακή Πλατεία σε 7 η ώρα πάμε για να διατρανώσουμε ότι η Θράκη δεν μπορεί να τα κουβαλήσει όλα και βέβαια ότι δεν μπορούν να πείσουν σχολιά στη Θράκη για να γίνουν φυλακές δύστυχων ψυχών. Πάνε να καθαρίσουν, κύριε Παδόπουλε, δεν πάνε να καθαρίσουν την Αθήνα με 2 και 3.000 αθρομετανάστες. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει 2 εκατομμύρια αθρομετανάστες. Αυτούς τους αθρομετανάστες, αν πραγματικά υπάρχει σχεδιασμός να τους καθαρίσουν και να αποδώσουν την Αθήνα στους Αθηναίους, είναι δυνατόν να μιλάμε για 500 και μάλιστα με προσωρινή διαμονή στο Δημόσιο? Υπάρχει μια εκτίμηση και μια πληροφόρηση ότι αυτοί θα επαναπροωθηθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό και μετά τη συμφωνία του Δουβλίνου. Να σας πω τώρα. Πρώτον, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς οι οποίοι μέσα σε 2-3-5 μέρες τελειώνει η προσωρινή τους κράτηση και πρέπει να έρθουν ελεύθεροι. Και βέβαια ξεχνάνε οι θύνοντες των Αθηνών ότι εμείς είμαστε βλάκες. Ξέρετε ότι η μισή περίπου λαθρομετανάστες ή ένας τεράστιος αριθμός δεν έρχεται με νόμιμα χαρτιά έγγραφα αλλά πλαστά και το θέμα της επαναπροώθησης στο κράτος το οποίο ορίζεται ως πλαστό δεν μπορεί να τους δεχθεί. Επομένως, πού θα τους στείλουμε αυτούς όλους και γιατί έπρεπε να κάνουν ένα διάλειμμα προσωρινό στη Θράκη? Γιατί δεν τους στέλνουν κατευθείαν από την Αθήνα να περάσουν τη γέφυρα εφόσον περιοθούν όλες οι διαδικασίες? Και γι' αυτό δεν έγινε εξ αρχής. Γιατί δεν είναι εξ αρχής στο ποτάμι ακόμα πριν εισέλθουν? Αυτή η λογική όπως συνέβαινε παλιότερα. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι προφάσεις. Οι σχολές κλείσαν στην Θράκη. Θα γίνουν πραγματικά φυλακές ψυχών δυστυχισμένων ανθρώπων και θα περάσουν 25.000 με αποτέλεσμα πάνω στη Θράκη. Θυμόσαστε τι γίνεται στην Αμυγδαλέζα. Και οι 100 της Αμυγδαλέζας εδώ ήρθαν. Στην Κομωτινή βρίσκονται. Όλα λοιπόν αυτά εκεί συνέβησαν προσχηματικά. Και τώρα έρχονται και να χτίσουν τις σχολές
Δηλαδή να παίξουν το παιχνίδι του Δουνουτού. Έτσι, γιατί το Δουνουτού θέλει να κλείσει σχεδόν τα πάντα για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι. Θα είναι λίγο εκ των πραγμάτων. Θα είναι μόνο 500 εισακτέοι, οπότε κάποιες σχολές πρέπει να κλείσουν. Ή της Καρδίτσας, ή των Γρεβενών, ή της Κρήτης. Το άλλο ερώτημά μου, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί αν μόνο 2 μήνες είναι, γιατί δεν έχουν προωθηθεί ο στρατός μας? Έχουμε 5.500 στρατιώτες. Γιατί δεν στείλανε 1.500 στρατιώτες στο ποτάμι εκεί πέρα να σταθούν έτσι για 2 μήνες υπό τύπο ασκίας και αντίλανε. Και μας φέραν 1.881 αστυνομικούς, τους οποίους τους ξεσπίδωσαν. Έχουν διαλύσει την οικογενειακή τους ηρεμία και γαλήνη. Και επίσης αυτοί οι άνθρωποι έχουν κατακτήσει όλα τα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης. Και δεν υπάρχει για ένα τουρίστα ένα δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Ωραία εξέλιξη, καταπληκτική για την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα για τη Θράκη. Και μας αναπτύσσουν και τουριστικά και οικονομικά. Τι ωραία, Θεέ μου. Όχι. Λοιπόν, το μήνυμα είναι ότι πρέπει μέσα, μπροστά και δίπλα στους αυτοδιοικητικούς να σταθεί ο λαός. Γιατί είμαστε μόνοι μας, κύριε Παπαδόπουλε, εδώ στη Θράκη. Απεδείχθηκε για μια ακόμη φορά. Και καλούν πραγματικά όλους τους δημότες να σταθούν απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια των Αθηνών, οι οποίοι απέδειξαν ως κυβέρνηση για μια ακόμη φορά ότι αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα της Θράκης, και πρέπει να πάρουμε πραγματικά τα πράγματα στα χέρια μας, μακριά από κομματικές ετικέτες. Ας το καταλάβουν αυτό και οι θερμοκέφαλοι κομματικοί, για να μην λένε διάφορα πράγματα ως παπουκαλάκια στα διάφορα. Αμέσως τώρα θα έχουμε κομματική συζήτηση, πολιτική, κύριε Λαμπάκη, σας παρακαλώ να την παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως, λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Ρίζο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια σκληρή ανακοίνωση για αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, όχι τόσο να μεταφέρει τους μετανάστες στην Θράκη, αλλά για το προγκρόμπο εξαπέλυσε την Σκούπα.